In Business News. Την κυκλοφορία νέας εβδομαδιαίας εφημερίδας ποικίλης ύλης και περιοδικού, καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης, ανακοίνωσε η εταιρεία IMH, η οποία ήδη εκδίδει τα επιχειρηματικά περιοδικά In Business και Gold. Πρόκειται για την εφημερίδα Reporter, η οποία θα κυκλοφορεί στα περίπτερα κάθε Κυριακή μαζί με το lifestyle περιοδικό Celebrity και ενημερωτικό πόρταλ www.reporter.com.cy. Πρώτη μέρα κυκλοφορίας θα είναι η Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Κατά την εκδήλωση παρουσίασης των νέων εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εκδότριας εταιρείας IMH, Γιώργος Μιχαήλ, ανέφερε ότι η IMH φιλοδοξεί να συμβάλλει στη μετεξέλιξη του τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο με τη δημιουργία του Reporter, μιας σύγχρονης πλατφόρμας πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε και εμείς δημιουργικά στη μεταμόρφωση της κυπριακής κοινωνίας με μέσα μαζικής ενημέρωσης που φέρνουν μια νέα εικόνα, νέα προσέγγιση και νέα άποψη στον χώρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Στην εκδήλωση παρουσίασης του Reporter παρέστη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων, βουλευτές, δήμαρχοι, στελέχοι του εμπορικού, βιομηχανικού και τραπεζικού κλάδου και των μέσων ενημέρωσης, εκπρόσωποι οργανωμένων συνόλων καθώς και προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού και των τεχνών. Η IMH είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο η οποία συνειδητοποίησε και το έδειξε ότι η επιχειρηματική είδηση έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ήταν πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα. Πατώντας αυτό, πιστεύω ότι και το σημερινό εγχείρημα που κάνετε θα πετύχει με τον ίδιο τρόπο που πετύχατε και τα προηγούμενα. Να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου γιατί γίνεται ένα νέο βήμα στο μέτωπο της πολυφωνίας. Να εκφράσω ταυτόχρονα τις ευχές μου για επιτυχία και να μου επιτρέψετε να πω ότι αποτελεί ένα θαραλέο βήμα σε έναν κόσμο που τα μέσα ενημέρωσης υποφέρουν και να ευχηθώ ότι θα είναι το διαφορετικό. Πρώτο που θέλω να πω, καλή αρχή, καλή δουλειά σε έναν ομολογουμένος πολύ δύσκολο δρόμο και πολύ δύσκολο τοπίο. Έχω διακρίνει ότι υπάρχει όραμα, ότι υπάρχει σχεδιασμός από την όλη παρουσίαση που έχει γίνει. Εκεί που υπάρχει όραμα και σχεδιασμός, τότε υπάρχουν και καλές πιθανότητες για να πετύχει το εγχείρημα. Μια τολμηρή και φαινομενικά πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Εμπιστεύουμε την IMH και τον Γιώργο τον Μιχαήλ προσωπικά ότι για να μπει σε αυτόν το νέο εγχείρημα το ξέρει πολύ καλά, το χώρο του media, το χώρο της διαφήμισης και είμαι σίγουρος ότι θα μας εντυπωσιάσει. Πιστεύω ότι τόσο η εφημερίδα και το περιοδικό αλλά και το portal θα προσθέσουν έναν νέο αέρα έγκαιρης ενημέρωσης τουλάχιστον σε σχέση με το Reporter και θα βοηθήσουν τον όμιλο να καλύψει περισσότερο το θέμα της ειδησιογραφίας που πιστεύω με την αντικειμενικότητα που διακατέχει τον όμιλο γενικά θα είναι μια νέα μορφή ενημέρωσης για το κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρώπους που θα λάβουν μέρος σε αυτήν την νέα προσπάθεια της IMH και την ιστορία των άλλων εντύπων και προσπάθειών της IMH, πιστεύω ότι είμαστε μπροστά από μια νέα επιτυχία. Καλή δουλειά και καλή επιτυχία. Η νέα αρχή είναι πρωτοπόρα, τιμά τον τόπο μας και τέτοιες προσπάθειες βοηθούν τον εμποροβιομηχανικών κόσμο του τόπου. Κάθε επιτυχία στη νέα σας αρχή, είμαι σίγουρος για την επιτυχία μια IMH γνωρίζει τη συνταγή όσον αφορά στο τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι το γεγονός ότι η πολυφωνία στον τομέα της ενημέρωσης είναι καλοδεχούμενη. Σίγουρα στην εποχή που ζούμε αυτή τη στιγμή, ένα οποιοδήποτε άνοιγμα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην Κύπρο είναι ελπιδοφόρο τουλάχιστον. Η ομάδα που απαρτίζει τις νέες εκτυπώσεις και τα νέα περιοδικά είναι επαγγελματίες όλοι και είμαι βέβαιος για την επιτυχία του εγχειρήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον επαγγελματισμό της ομάδας της IMH. Είναι μια εξαιρετική ενέργεια. Πιστεύω ότι η Κύπρος χρειάζεται μια ποιοτικότερη εφημερίδα και πόρταλ. Πιστεύω ότι η IMH έχει δείξει αυτά τα χρόνια ότι κάνει μια σοβαρή και έγκυρη δουλειά. Και ευελπιστώ ότι θα είναι ένα επιτυχημένο εγχείρημα. Όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Αλλά είμαι σίγουρος ότι με την ομάδα της IMH όλα θα πάνε καλά. Η IMH πάντοτε είχε μια ιστορία και καθιέρωσε στην Κύπρο συνέδρια, events,
IMH και events είναι έναν και το αυτό. Είναι συνυφασμένο με το event. Πιστεύω ότι θα είναι επιτυχία ό,τι και αν κάνει.